Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα πιο οικολογικό θέμα. Θα σας μιλήσω για τα οικολογικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ τον τελευταίο χρόνο ή και χρόνια. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν χρειαζόμαστε πραγματικά. Αν είναι να αντικαταστήσουμε κάποιο προϊόν, η καλύτερη λύση είναι να το αντικαταστήσουμε με κάποιο το οποίο έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πρωτού λοιπόν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω να κάνετε like και subscribe στο βίντεο, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ, όχι τώρα βασικά, τα τελευταία πολλά χρόνια είναι second hand ρούχα. Ένα από αυτά φορώ και τώρα. Εμένα προσωπικά με έχουν βολέψει πάρα πολύ, έχει γίνει μια συνήθειά μου. Για ψώνια θα προτιμήσω να πάρω κάτι από second hand κατάστημα παρά από κάποια γνωστή μεγάλη αλυσίδα. Οικονομικής άποψης και από ποιοτικής, γενικά μπορείς να βρεις τα πάντα, ό,τι θέλεις, είτε vintage, πιο κλασικά κομμάτια, αλλά και πιο μοντέρνα σίγουρα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, θα έλεγα, είναι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Εγώ έχω πάρει αυτήν εδώ, έχει και συναισθηματική αξία συγκεκριμένη, είναι από το Άμστερνταμ, μου θυμίζει τις εποχές που ταξιδεύαμε. Την έχω πάντα μέσα στην τσάντα μου, δεν πιάνει σχεδόν καθόλου χώρο. Την χρησιμοποιώ είτε όταν πάω για ψώνια, είτε όταν πάω στο σούπερ μάρκετ. Και εμένα προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ. Γενικά, όταν πάω πλέον στα καταστήματα, αποφεύγω να παίρνω πλαστικές σακούλες. Σου λέω: έχω τη δική μου τσάντα και είναι όλα κομπλέ. Άλλο ένα πράγμα το οποίο χρησιμοποιώ και αυτό συνέχεια είναι παγούρι νερού. Το έχω και αυτό συνήθως μέσα στην τσάντα μου. Κρατάει το νερό δροσερό πάρα πολλές ώρες. Το γεμίζεις από το σπίτι, είτε μπορείς να πας σε κάποιο κατάστημα. Εμένα προσωπικά και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει πλέον συνήθειά μου. Και σαν λάτρης του καφέ δεν θα μπορούσε να λείπει ένα θερμός για τον καφέ μου. Εγώ έχω διαλέξει αυτό εδώ, επειδή μπορείς να το κλείσεις εδώ, είναι πιο ασφαλές. Και για να πιεις εδώ πέρα τον καφέ σου, κρατά τον καφέ σου ζεστό πάρα πολλές ώρες. Μπορείς να πας σε κάποιο κατάστημα το οποίο πουλάει καφέ και να του δώσει το παγούρι σου και να το βάλουν εκεί πέρα. Αφού μιλήσαμε για καφέ, τι πάει μαζί με τον καφέ και το καλαμάκι. Εγώ έχω πάρει τον τελευταίο μήνα περίπου αυτά εδώ πέρα τα επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια. Παρέχονται μαζί και με το βουτσάκι τους. Με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω είναι ότι δεν μπορείς να τα δαγκώνεις δυστυχώς, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πιο φιλική για το περιβάλλον, σίγουρα. Αλλά εκτός από λάτρης του καφέ, είμαι και λάτρης του τσαγιού. Και τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να παίρνω κατά κύριο λόγο χύμα τσάι. Γι' αυτό τον λέω, έχω πάρει σουρωτήρι τσάι μου. Έχει πάρα πολλά χρόνια ζωής, μπορείς να πάρεις χύμα τσάι από παντού και να το βάλεις εδώ πέρα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο αν χρειαστεί να αγοράζω πλέον, δεν αγοράζω πλαστικό, είναι τα τάπερ. Πλέον το τάπερ που αγοράζω θα είναι είτε μεταλλικά, είτε γυάλινα. Εντάξει, με το καπάκι δεν μπορείς να το αποφύγεις έτσι κι αλλιώς. Το πλαστικό έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δεν μυρίζουν τόσο πολύ. Μπορείς να βάλεις κατευθείαν ζεστά πράγματα μέσα. Σίγουρα μια αλλαγή που αξίζει να κάνεις. Αλλαγή που έκανα πριν κάποιους μήνες, μου έσπασε η βούρτσα μου η οποία ήταν πλαστική και μου έσπασε απλά επειδή μου έπεσε από το χέρι και γι' αυτό το λέω εγώ πλέον έχω πάρει μια ξύλινη βούρτσα. Εμένα με έχει βολέψει, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αν σου πέσει κάτω δηλαδή δεν θα σπάσει με το πρώτο πέσιμο σίγουρα. Επίσης ένα προϊόν το οποίο έχω αλλάξει τους τελευταίους 6-7 μήνες είναι τα κοινά δοσμητικά και πλέον χρησιμοποιώ τον κρίσταλο. Τον έχω πάρει από φαρμακείο, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Το βάζεις κάτω από τρεχούμενο νερό, εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Σίγουρα κάτι το οποίο θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και στα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Ένα πράγμα το οποίο πήρα τώρα πρόσφατα είναι αυτή η οδοντόκρεμα, η οποία είναι vegan. Έχει ανακυκλώσιμο σωληνάριο και συσκευασία. Την χρησιμοποίησα, είναι ακριβώς όπως και οι υπόλοιπες οδοντόκρεμες, δεν έχει καμία διαφορά. Το τελευταίο πράγμα το οποίο έχω εντάξει στην καθημερινότητά μου είναι έχω προσπαθήσει να αλλάξω το αφρόλουτρο και πλέον χρησιμοποιώ μπάρα σαπουνιού. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω τη συσκευασία, την έχω κάπου δεξιά-αριστερά εδώ πέρα το σαπούνι που έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ εγώ τον τελευταίο καιρό. Κάποιες φορές νιώθω ότι ίσως είναι και καλύτερο από τα κοινά αφρόλουτρα. Μου αρέσει
πάρα πολύ. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα προϊόντα τα οποία έχω αλλάξει εγώ πλέον και προσπαθώ να παίρνω επαναχρησιμοποιούμενα ή πιο eco-friendly υλικά. Και εγώ τα ξεκίνησα όλα αυτά σιγά σιγά προφανώς, αλλά νιώθω ότι πλέον έχουν γίνει η καθημερινή μου συνήθεια. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω, αλλά προφανώς ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Κάτω στο κουτάκι περιγραφή σας έχω αυτά ή και παρόμοια προϊόντα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Σίγουρα αν αλλάξουμε έστω και μία μικρή συνήθεια στην ημέρα μας, θα υπάρξει λιγότερο waste, λιγότερα σκουπίδια, θα έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το βίντεό μου. Αν σας άρεσε λοιπόν, κάντε ένα like και ένα subscribe. Αν θέλετε, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έχει ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Κάντε με follow και στο Instagram για να τα λέμε και από εκεί. Τα λέμε στο επόμενο, φιλάκια!